Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Σήμερα περνάμε την 24η μέρα συνεχούς βομβαρδισμούς από θάλασσα, στεριά και αέρα. Καταστρέφονται αυτή τη στιγμή ολόκληρες συνοικίες. Καταστρέφονται νοσοκομεία, δυτικές χαρές και ακόμα σχολεία, το ΟΕΓΕ. Το Ισραήλ έχει βαλθεί να σκοτώνει κόσμο και να προκαλέσει το μέγαστο βαθμό πόνου. Θυρώντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά, θα είναι αποτρεπτικό για την Παλαιστινιακή αντίσταση να μην συνεχίζει, να απαντάει και από την άλλη να εκγονατίσει αργότερα, δημιουργώντας κλίμα πόνου που θα αναγκάζει την αντίσταση να σταματήσει, να μην προκαλέσει ακόμη περισσότερη καταστροφή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το Ισραήλ με αυτή την πρακτική, φασιστική πρακτική συλλογικής τιμωρίας όλων των Παλαιστινίων, άσχετα που ανήκουν, δεν είναι όλοι της Χαμάς, με αυτό το πρόσχημα που χτυπάει στην Γάζα. Ωστόσο το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι αυτή ευθύνεται για τον πόλεμο, γιατί στις αρχές Ιουλίου δολοφονήθηκαν τρεις έφηβοι Ισραηλοί και από την άλλη πλευρά λέει ότι υπάρχουν τούνελ στα σύνορα με το Ισραήλ από τα οποία ξεκινούν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σε αυτές τις κατηγορίες, τι απαντάτε εσείς? Εμείς απαντάμε την ανακοίνωση της Ισραηλινής αστυνομίας που κατηγορεί άλλους για το θάνατο των τριών εφήβων. Άλλους τι άλλους? Ποινικά. Αποδείχτηκε πως είναι ποινικό το αδίκημα. Κάποιοι σκοτώσανε τους τρεις για κάποιο έγκλημα, για κάποια διαφωνία μαζί τους. Και δεν έχει καμιά σχέση με καμιά Παλαιστινιακή οργάνωση. Και ειδικότερα τη Χαμάς. Mm-hmm. Που αρνήθηκε από την αρχή οποιαδήποτε σχέση με αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Για τα τούνελ. Εδώ μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Το σχέδιο του Ισραήλ για την επίθεση για την Γάζα το είχε αρκετό καιρό στο σερτάρι. Το πρόσχημα τούνελ της Χαμάς δεν είναι κάτι καινούριο. Ξέρει πως υπήρχαν τούνελ μεταξύ Αιγύπτου και την Γάζα που περνάνε ούτε θέλεις, για να μπορέσουν, αφού κλείνει όλα τα περέσματα του Ισραήλ, άρα τα τούνελ είναι νόμιμα για να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την κατάσταση μπλιορκίας. Εννοείς ότι χρησιμοποιόντουσαν και για λόγους να περάνε εμπορεύματα, τρόφιμα, τέτοια. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ μιλάει για τόνελ, στρατιωτικούς τόνελ. Mm-hmm. Πού ξέρουμε είναι. Πρέπει να γκρεμίζει όλη την Γάζα για να τα βρει. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια δικαιολογία. Δεν στέκει πουθενά. Εκεί που βομβαρδίζανε κάθε μέρα οι Ισραηλοί πριν από αυτή την επίθεση, ήταν φυσιολογικό οι άνθρωποι να δημιουργήσουν άλλη ζωή κάτω από τη γη. Να κρύβονται από τα μάτια το μη επανδρομένα αεροπλάνα του Ισραήλ, που αντί να τα έχουν απλώς για να παρατηρήσουν, τώρα τα ουμπλίζουν με ροκέτες για να σκοτώνουν επιλεγμένους στόχους. Τόσο καιρό αυτό κάνει το Ισραήλ. Και ήταν φυσιολογικό να υπάρχει δεύτερη ζωή κάτω από τη γη. Να ρωτήσω εδώ κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι οι Παλαιστινιακές οργανώσεις μεταξύ τους έχουν σοβαρές διαφωνίες. Και υπήρξαν και ακόμα και ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Γάζας, των υποστηρικτών της Χαμάς της Γάζας και του Αμπάς και της PLO στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Η ερώτηση είναι, μπροστά στον κίνδυνο της Ισραηλινής επιθετικότητας
μέσα στον πόλεμο που γίνεται, υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συνεργασία των Παλαιστινιακών οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να απαντήσω σε πολλούς. Η μάχη που γίνεται σήμερα δεν είναι η μάχη εναντίον της Χαμάς. Mm-hmm. Αυτό κακοπροαίρετα το λένε. Δεν είναι εναντίον της Χαμάς. Είναι εναντίον όλων των Παλαιστινιακών λόγων. Όλων των Παλαιστινιακών οργανώσεων. Από την αριστερά μέχρι θρησκευτικές ομάδες. Οι σφαίρες και οι ροκέτες που έχουν τα F-16 δεν ξεχωρίζουν τους ανθρώπους και γράφει στο κούτελο Χαμάς ή αριστερά ή Αλφατάχ. Σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες για το θέμα πώς θα λυθεί το Παλαιστινιακό και τι ζητάμε. Αυτό είναι θετικό και επιθυμητό. Δεν υπάρχει μια κοινή στάση στην πολιτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει στη μάχη είμαστε χώρια. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή τη μάχη που διξάγει το Ισραήλ εναντίον του λαού μας. Για να υπάρξει κατάπαυση πυρός, λέει ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός, ο Ισραηλινός σιωνιστής, θα πρέπει να αποστατικοποιηθεί όλη η Γάζα. Αυτή είναι η απέτηση του Ισραήλ. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Εκεί είναι ο στόχος. Ακριβώς να εφοπλίζει την αντίσταση και να έχει μπροστά του ένα λαό αφοπλισμένο. Δοκιμάσαμε εμείς 20 χρόνια διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η Παλαιστινιακή Αρχή από το 1994 μέχρι σήμερα κάνει διαπραγματεύσεις και προβήκανε άκαρπες. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή βάζουμε το θήτη και το θύμα να συζητάνε πως ο θήτης θα σταματήσει να αδικεί το θύμα. Πού έγινε κάτι τέτοιο? Ανά τον κόσμο. Έχουμε απομακρυνθεί κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και μας βάλανε σε μια γωνιά για να μας αποτελειώνουν το Ισραήλ. Να αποτελειώνει την Παλαιστινιακή υπόθεση. Με διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ δεν θέλει να τερματίσει την κατοχή. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Εκείνη επιθυμεί αυτή τη στιγμή να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να συρρυκνώσει τον Παλαιστινιακό, ενώ να υπάρχει ένα κρατήδιο κάπου στην Γάζα και λίγο από τη Σίνα. Αυτό είναι το σχέδιο των Ισραηλινών. Δεν θέλει να ενώσει τα δύο κομμάτια του Παλαιστινιακού έδαφος, η Γάζα και η Δυτική Όχθη, μαζί. Για να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Δηλαδή η λύση των δύο κρατών, αυτή που λέγεται. Με τους επικισμούς, έντονους επικισμούς που διεξάγεται το Ισραήλ καθημερινά στη Δυτική Όχθη και στη Ιερουσαλήμ, με μαθηματική ακρίβεια ανακόπτει το δρόμο προς αυτή τη λύση. Νομίζω ότι ελέγχει και τα νερά εκεί. Ελέγχει τα νερά, ελέγχει τον αέρα, ελέγχει τα πάντα. Τα νερά, μόνο έτσι να πω, κάθε Ισραηλινό έχει 10 κούπες και ο Παλαιστίνος μία κούπα. Καθημερινά. Φανταστείτε. Και ακόμη τα νερά που είναι στα Παλαιστινιακά εδάφη τα εκμεταλλεύεται το Ισραήλ. Μας πολλάει το δικό μας νερό. Εμείς να ανταλλάξουμε εκεχηρία στην Γάζα με εφοπλισμό της αντίστασης θα προβεί καταστροφικό. Πρέπει να έχουμε τα μέσα αυτοάμυνας. Εδώ το θύμα μιλάει, δεν μιλάει ο θήτης. Εμείς χρειαζόμαστε την διεθνή προστασία και αφόσον δεν έρχεται, τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε το Ισραήλ να μας βομβαρδίζει καθημερινά χωρίς να πονέσει? Εδώ γρατζουνάμε. Δεν σκοτώνουμε, γρατζουνάμε. Αυτές οι ροκέτες που ρίχνουμε γρατζουνάνε το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια μέγα στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Είναι γελίο αυτή τη στιγμή να συγκρίνουμε τα δικά μας λεγοστά όπλα που έχουμε καταφέρει να έχουμε με διάφορα μέσα με τα οπλοστάσια του Ισραήλ. Και είναι χαζό. Μερικοί να σκέφτονται ο φοβλισμός της Χαμάς θα εμποδίζει το Ισραήλ να κάνει την γενοκτονία εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Αντιγράφουν ακριβώς την εμπειρία των πρώτων υπήκων της Αμερικής
στη Παλαιστίνη. Θέλουν να μας καταντήσουν ερυθρόδερμοι της Μέσης Ανατολής. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Μια και ήδη το αναφέρθηκες, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον πόλεμο. Η υποκρισία των Αμερικανών που ήταν οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγίδα τους αλλάξανε 4 πρόεδροι. Λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δίνουν το Ισραήλ το δικαίωμα αυτοάμυνας, σε παρένθεση. Σαν να λέμε αυτοδιάθεση. Είναι κάτι άλλο. Ο κατακτητής δεν έχει δικαίωμα αυτοάμυνας. Είναι επιτιθέμενος εναντίον του λαού της Παλαιστίνης. Σκέτη υποκρισία να βάλουμε το θύμα και το θήτη στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει το πολιτικό της ρόλο η τσέπη που πληρώνει τη ζημιά που καταστρέφει το Ισραήλ κάθε τόσο και λιγάκι. Δίνει χρήματα για να αποκαταστήσει τις ζημιές. Ακριβώς. Αλλά δεν βάζει τέλος σε αυτή την ιστορία. Η ουσία είναι η κατοχή. Δεν είναι απλά ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει η κατοχή αυτή, η φασιστική κατοχή των Ισραηλινών να τερματίσει και να ιδρυθεί ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος. Αλλιώς δεν θα δούμε ειρήνη. Ένα μήνυμα. Μην ακούσουμε τα αστικά μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν πως η Χαμάς μπαλεύει αυτή τη στιγμή. Όλος ο Παλαιστινιακός λαός μπαλεύει για την ζωή του στην Γάζα. Μπαλεύει για τη ζωή του στη Δυτική Όχθη. Όταν κάψανε το παιδί ζωντανό οι φασίστες στο Ισραήλ, με ποια δικαιολογία το κάνουν. Όταν κάνουν πουγκρόμ στη Δυτική Όχθη, ενώ ξέρανε πως δεν φταίνει η Παλαιστίνη, γιατί το κάνουν. Άρα ο στόχος είναι στόχος γενοκτονίας. Και το διξάγει το Ισραήλ με κάλυψη των Αμερικανών πολιτιών και με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μερικών κυβερνήσεων που θέλουν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις. Πρέπει οι φίλοι μας, οι αλληλέγγυοι μαζί μας να βγουν στους δρόμους, να φωνάξουν, να βρουν το φωνάξουν μαζί μας την Πέμπτη που έρχεται στο Σύνταγμα να σταματήσει η σφαγή που διξάγει το Ισραήλ εναντίον του λαού μας στην Γάζα. Σε σχέση με την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε στρατιωτικές συμφωνίες με τον Ισραήλ και κινούνται και κοινά ελληνο-ιδαλινά στρατιωτικά γυμνάσια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω από την πλευρά των Παλαιστινίων πώς βλέπετε αυτό. Εμείς με μεγάλη λύπη βλέπουμε οι τελευταίες κυβερνήσεις στην Ελλάδα να προσεγγίζουν το Ισραήλ και αρχίζουν να κρατάνε ίσες αποστάσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Μεταξύ θύμα και θήτη, όπως έχω πει προηγουμένως. Αυτό μας λυπεί πάρα πολύ και νομίζω αυτές οι κυβερνήσεις νομίζουν με την προσέγγιση του Ισραήλ θα λύσουν μερικά προβλήματα οικονομικά ή άλλα, αλλά το αντίθετο ενισχύουν τον περιφερειακό ρόλο του Ισραήλ που μελλοντικά θα προβεί εναντίον τα συμφέροντα της Ελλάδος. Μια Ισραήλ δυνατή δεν θα αρκεστεί μόνο να χτυπήσει τους Παλαιστίνιους. Θα έχει βλέψεις περιφερειακά και τότε η Ελλάδα δεν θα είναι στο... δεν θα την υπολογίζουν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και βλέπετε εδώ έχουν υπογράψει με την Κύπρο για το φυσικό αέριο, αλλά δεν υπολογίζουν η Κύπρο, η Μεσή είναι καταχώμενη. Προσπαθούν οι κυβερνήσεις να σοβαρίσουν το βάρος σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος
μπουκάλο. Η πραγματική συμμαχία πρέπει να είναι με τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Μέση Ανατολή οφειλισμένη, χωρίς πυρηνικά το Ισραήλ. Χωρίς συμμαχία με φασιστικά καθεστώτα όπως το Ισραήλ. Έτσι, εμείς γνωρίζουμε την Ελλάδα και θα θέλαμε να τη γνωρίζουμε ξανά. Να μιλήσουμε λίγο για την αριστερά. Θα ήθελα να μας πείτε τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει με την αριστερά στην Παλαιστίνη σήμερα. Δηλαδή, μέχρι πριν αρκετά χρόνια, η αριστερά ήταν ένα πολύ δυνατό κομμάτι του Παλαιστινιακού κινήματος. Σήμερα βρίσκεται σε παρακμία με την αίσθηση και ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι Ισλαμιστές. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση? Η αλήθεια, μετά από την κατέρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η αριστερά έψαχνε ταυτότητα. Αυτό είναι η αλήθεια. Συρρυκνώθηκε η Βηρωίτης, χάσαμε ένα σημαντικό σύμμαχο, που μας βοηθούσε σε πολλά επίπεδα. Από το διπλωματικό μέχρι εγκοτροφίες για τους φοιτητές μας. Χιλιάδες Παλαιστίνοι φοιτητές έχουν φοιτήσει στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είχε δημιουργήσει δεύτερο, άλλο κλίμα. Αλλά μην ξεχνάμε σήμερα τα συνθήματα της αριστεράς, οι διεκδικήσεις της αριστεράς είναι στην επιφάνεια για κοινωνική δικαιοσύνη, για ελευθερία, δημοκρατία είναι στην επιφάνεια. Το κοινό που δημιουργήθηκε σε δεκαετία του 90, η αλήθεια Ισλαμικές, το πολιτικό Ισλάμ έχει υιοθετήσει τα συνθήματα της αριστεράς, έχει βοηθήσει τις πιο φτωχές μάζες και είχε τις δυνατότητες να το κάνει, ενώ η αριστερά δεν το είχε. Και γι' αυτό αυξήθηκε η υπερροή του πολιτικού Ισλάμ εις βάρος της αριστεράς. Αλλά παραμένει η αριστερά ένα σημαντικό κομμάτι, το Παλαιστινιακό αγώνα, σημαντικό κομμάτι της PLO και πάντα οι προτάσεις του προχωράνε μπροστά. Και σήμερα που λέγαμε για την εθνική ενότητα μεταξύ Γκάζα και Δυτική Όχθη, ήταν η προτάση της αριστεράς. Συνέχεια η αριστερά μπροστά, πρώτη-πρώτη και παίρνει τις πρωτοβουλίες να λύσει τα σημαντικά προβλήματα του Παλαιστινιακού λαού. Άρα είμαστε στο προσκήνιο, διγυρίζαμε πίσω, η επιρροή φτιάχνεται, δεν χάνεται η αριστερά. Και όπως όλη η αριστερά ανά τον κόσμο παίρνει ανάσα αυτή τη στιγμή και η Παλαιστινιακή αριστερά σίγουρα θα πάρει την ανάσα της. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παρουσίασατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.